Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια ευρώ προσέφεραν σε κοινοφελείς σκοπούς ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ το 2014. Σύμφωνα με τον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης, μόνο μέσω του προγράμματος υποτροφιών διατέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Στην εξαγορά ποσοστού 80% της εταιρείας Elevator Services Group με έδρα το Sydney της Αυστραλίας προέβη μέσω της αγγλικής θυγατρικής της η Κλέμαν. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας. Το πρώτο βραβείο σχεδίασης περιπτέρου έλαβε ο ΕΟΤ στην 30η Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Σεούλ. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο του τουρισμού στην Κορέα και φέτος συμμετείχαν περίπου 500 εταιρείες και φορείς από 60 χώρες. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.